πώς γίνεται σε γύρω στους 2,5 μήνες η απόδοση και το αποτέλεσμα και η τεχνικότητα και η δημότητα σε σχέση με τώρα. Και είπαμε λοιπόν και τους εξήγησα ότι σε μια δύσκολη περίοδο για τον Άρη, όταν ανοίχτα εκείνη η εποχή, ο Άρης πραγματικά έχοντας ένα ή δύο βαθμούς από τη ζώνη του υποβασμού, έπρεπε να δώσει πολύ μεγάλη μάχη. Και έχοντας 5 παιχνίδια τα 3 εκτός έδρας. Η συγκέντρωση λοιπόν που είχαν τα παιδιά στον προπονητή, και όλοι μαζί, η διοίκηση, οι παίχτες, μέσα από τον κίνδυνο που διέκριξε ο Άρης, εκείνη την περίοδο, έκανε να είμαστε περισσότερο αποφασιστικοί, περισσότερο συγκεντρωμένοι σε αυτά που δουλεύαμε. Οι παρατεταμένοι τώρα, από χ, 4 μήνες προετοιμασία. Και όλα αυτά ενδεχομένως έφερε μια χαλάρωση στην ψυχολογική και όλα αυτά. Νομίζω ότι εκεί εστιάζεται σε ένα μεγάλο κομμάτι. Πέρα από το κομμάτι βεβαίως, που θα αναλάβω και γιατί είναι το κίνημα, που έχει να κάνει με το ότι ο Άρης σήμερα βλέπουμε ότι σχεδόν ένα 70-80 ευρώ μια καινούργια ομάδα. Ο σχεδιασμός που έχει ξεκινήσει η ομάδα από το καλοκαίρι, για αλφαβήτα λόγου και πάνω απ' όλα βαραίνει εμένα, είναι ότι βλέπουμε ξαφνικά 7 παίκτες διαφορετικούς σε αυτούς που είχαμε δουλέψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα γιατί και πώς, υπήρχαν προβλήματα και στην απόδοση και στη συμπεριφορά που έπρεπε να περάσουμε να κοιτάξουμε μια καινούργια ομάδα με διαφορετικό τρόπο σκέψης.